πρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. κ. Βαρθολομαίου, αξιότιμε Υπουργέ κ. Γεωργαντά, κύριε εκπρόσωπε, κυρία εκπρόσωπε του Αντιπεριφερειάρχη Κυρκής, αξιότιμε Δήμαρχη Κυρκής, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου Παιωνίας, κύριε αναπληρωτή Περιφερειακή Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, αγαπητέ πανεπιστημιακέ δάσκαλε, κύριε Χαράλαμπε Λεμονίδη, κύριε Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΕΡΟΝ, κύριε Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτισμού, φίλες και φίλοι, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυρκής, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κυρκής και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Παιωνίας σας καλωσορίζουν στο πρώτο Παιδαγωγικό Συνέδριο Κυρκής με τίτλο «Η Δημιουργικότητα και Φαντασία μέσα στη σχολική τάξη». Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, μια συγκινητική μέρα για την εκπαιδευτική κοινότητα του νομού Κυρκής. Γιατί αυτό που θα βιώσουμε βασίζεται στις συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες των εκπαιδευτικών μας. Όταν ξεκινούσαμε τον σχεδιασμό του συνεδρίου πριν 4-5 μήνες, αναρωτιόμασταν αν ένα τέτοιο φιλόδοξο εγχείρημα και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα έβρισκε ανταπόκριση. Σήμερα γνωρίζουμε την απάντηση. Σήμερα ζούμε την απάντηση. Σήμερα ξέρουμε πως αν δεν ξεκινήσεις κάτι, δεν μπορεί να υπάρξει. Σήμερα λοιπόν ξέρουμε πως ναι, μπορούμε. Το πρώτο Παιδαγωγικό Συνέδριο Κυλκής είναι πραγματικότητα. 125 εκπαιδευτικοί από όλα τα μέρη της Ελλάδας θα παρουσιάσουν δράσεις και προτάσεις με παιδαγωγικό αποτύπωμα. Σκοπός του συνεδρίου είναι η διάχυση πρακτικών, διδακτικών και εκπαιδευτικών, καθώς και παιδαγωγικών θέσεων, μέσα από παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν μέσα στα σχολεία μας, μέσα στις σχολικές τάξεις μας, και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν θα ανοιχνεύσουμε τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών. Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κυλκής, του Δήμου Κυλκής και του Δήμου Παιωνίας. Είχαμε την απλόχερη στήριξη του Αντιπεριφερειάρχη κ. Βεργίδη, του Δημάρχου Κυλκής κ. Κυριακίδη, η συμβολή του ήταν καθοριστική, και του Δημάρχου Παιωνίας κ. Σιωνίδη. Είχαμε την συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και την ενθάρρυνση του αναπληρωτή διευθυντή μας, του κ. Μπαχαράκη. Είχαμε τη στήριξη και την ευλογία των δύο Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών μας, κ. Βαρθολομαίου και κ. Δημητρίου. Και δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την συνεχή στήριξη με προσωπικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα για τα σχολικά γεύματα, του Υπουργού κ. Γεωργαντά, καθώς και το αδιάλειπτο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά δρόμενα που επέδειξαν η πρώην βουλεύτρια κ. Κοτοπούλου και ο πρώην βουλευτής κ. Φραγκίδης. Η προσπάθειά μας όμως υιοθετήθηκε και από επαγγελματίες του Κυρκής, από επιχειρήσεις του Κυρκής, που με χορηγίες συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια διοργάνωση αυτού του συνεδρίου και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά την Αλουμίλ και την Πάρμα Κουκάκη, ευχαριστούμε την Γιούρμακ, τα Νερά Μακεδονίας, το ΚΤΑΠ Παιδόκοσμο Αλέξανδρο, το Βιβλιοπωλείο Σύμμετρο, την Πατησερή Τσακουρίδη, το Ζαχαροπλαστείο Μήλος, το Ακροζαχαροπλαστείο Εύα Μαρή, το Ζαχαροπλαστείο Κόντος, τη Βιοτεχνία Ξηρών Καρπών Δέδας. Εκλεκτές καλεσμένες μας, εκλεκτοί καλεσμένοι μας, αγαπητές συναδέρφισες, αγαπητοί συνάδελφοι, στόχος μας είναι το συνέδριο αυτό να εδραιωθεί θεσμικά σε ετήσια βάση και μέσω αυτού ο εκπαιδευτικός κόσμος της Περιφερειακής Ενότητας Κυλκής να αποκτήσει ένα παράθυρο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας. Επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ένα επιστημονικό μετερίζει ανάδειξης του μόχθου των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα και ένα εργαλείο διάδρασης με το καινούριο στον χώρο της επιστήμης και της πράξης. Προσπαθούμε δηλαδή να χτίσουμε το παιδαγωγικό μας σπίτι για τη γνωριμία με νέες
προσεγγίσεις νέα ρεύματα. Στόχος μας με αφετηρία το πρώτο παιδαγωγικό συνέδριο Κιλκής να κάνουμε το Κιλκής παιδαγωγικό πόλο έλξης και επίσης να το βάλουμε επιτέλους στον εκπαιδευτικό χάρτη της πατρίδας μας ως ισότιμο συνομιλητή και συμμέτοχο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στον ομό Κιλκής. Σας καλωσορίζουμε στον τόπο όπου πριν 110 χρόνια κρίθηκε το μέλλον της Μακεδονίας μας. Σας καλωσορίζουμε στο Κιλκής του προσφυγικού ελληνισμού. Σας καλωσορίζουμε στο Κιλκής της Παιωνίας, του Σκρά και της Δοϊράνης. Στο Κιλκής του Αξιού, της Γουμένισσας και του Καμπάνη. Σας καλωσορίζουμε στο Κιλκής που αγαπάμε. Είμαστε ευγνώμονες που είστε εδώ στην πρώτη μας προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλούμε τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, κύριο Βαρθολομαίου, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε του Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, ελογημότατε κύριε καθηγητά, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας, αγαπητοί δάσκαλοι, μεταφέροντας τις ευχές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Βαρθολομαίου προς την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους δύο συλλόγους του νομού μας, των δύο Δήμων του Κιλκής και της Παιωνίας, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνεδριό σας και να σας εκφράσω τη χαρά την οποία διακατέχει όλους μας, διότι είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και βεβαίως η πρώτη ευχή μας είναι να μην είναι μία φορά, να είναι συνεχόμενο. Και να απολαύσουμε όλους τους καρπούς, όπως είπατε κύριε Διευθυντά, των ανθρώπων που έχουν μια πολύ μεγάλη μερίδα μέσα στην κοινωνία μας, που διαμορφώνουν χαρακτήρες των δασκάλων. Το δε θέμα σας είναι πολύ ελκυστικό και θα περιμένουμε με χαρά να ακούσουμε όλα όσα και ο κύριος καθηγητής θα μας πει σήμερα και οι υπόλοιποι τις επόμενες ημέρες. Διότι η δημιουργικότητα είναι μια χαρισματική κατάσταση την οποία κατέχει ο άνθρωπος και η φαντασία είναι επίσης ένα χάρισμα από τον Θεό. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όσοι έχουμε πνευματικές αναζητήσεις, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα δύο, αν συνεργαστούν μεταξύ τους, δημιουργείται κάτι για μας άγιο, για σας κάτι πολύ σημαντικό το οποίο έχετε να δώσετε στον αγώνα σας μέσα εκεί που κρίνεται το μέλλον του τόπου, μέσα στη σχολική τάξη. Γι' αυτό λοιπόν και σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχόμαστε να απολαύσουμε, όπως είπαμε, και αυτό το συνέδριο, αλλά και να έχετε καλή συνέχεια. Στους δύο ομιλητές να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Θα παρακαλώ θερμά τον αξιότιμο Υπουργό, κύριο Γιωργαντά, να εξηγήσουμε και ένα χαιρετισμό. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι διευθυντές, αγαπημένοι δάσκαλοι και δασκάλες. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι η πρώτη μου παρουσία σε δημόσια εκδήλωση του Κιλκής μετά τις τελευταίες εκλογές γίνεται σε ένα παιδαγωγικό συνέδριο. Και εκλαμβάνω ως τύχη αγαθή τη συγκυρία αυτή, καθώς, όπως είπε και ο Σεβαστός Πατέρας, στις αίθουσες των σχολείων κρίνεται το μέλλον του τόπου. Πραγματικά στις αίθουσες των σχολείων. Πραγματικά ο ρόλος σας και η συμβολή σας στη διαμόρφωση χαρακτήρων, οι οποίοι μετά θα υπηρετήσουν από διαφορετικές θέσεις ο καθένας την πολιτική, κοινωνική, οικονομική ζωή του τόπου, είναι πολύ σημαντική. Δεύτερη τύχη αγαθή είναι που έχουμε για πρώτη φορά μια τέτοια προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς του Κιλκής. Και πράγματι είναι πολύ σημαντικό το Κιλκής να μπει στο συνεδριακό χάρτη της χώρας. Έχει τις δυνατότητες και τους ανθρώπους και τις υποδομές για να υποστηρίξει μια τέτοια προσπάθεια. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση λοιπόν του Κιλκής και στους συλλόγους των εκπαιδευτικών Κιλκής και Παιωνίας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Το θέμα του σημερινού συνεδρίου είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δημιουργικότητα και φαντασία.
Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Διευθυντά, ότι παντού χρειάζεται δημιουργικότητα και φαντασία και χρειάζεται και στην πολιτική. Σίγουρα όμως, περισσότερο απ' όλα, χρειάζεται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Και δεν μεν είναι υποχρέωση της πολιτείας να δημιουργήσει τις υποδομές που είναι αναγκαίες για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση του λειτουργήματός σας. Αλλά σίγουρα πρέπει και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να μπορούν να εξαντλήσουν τα περιθώρια προσέγγισης και δημιουργίας συνθήκων ανάπτυξης όλων των δυνατοτήτων των μαθητών τους μέσα από τέτοια συνέδρια, μέσα από συμπεράσματα χρήσιμα που στη συνέχεια αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θα κλείσω με μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη για τους εκπαιδευτικούς που μου αρέσει πολύ. Καλός δάσκαλος είναι αυτός που γίνεται γέφυρα για να περάσει απέναντι ο μαθητής και στη συνέχεια όταν περνάει με ευχάριστο τρόπο να διαλύεται η γέφυρα αυτή για να μπορέσει να κάνει δικές του γέφυρες στη συνέχεια ο μαθητής. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά οι δάσκαλοι στη χώρα μας, ειδικά στο δημοτικό θα μου επιτραπεί να πω, χωρίς βεβαίως να δεν δίνουμε σημασία και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά ειδικά στο δημοτικό, πρέπει να γίνουν τέτοιες γέφυρες για όλους τους μαθητές, για μαθητές που διψούν να μάθουν, για μαθητές που διψούν να δημιουργήσουν, για μαθητές που έχουν δυνατότητες που μέσα από τη δικιά σας υποστήριξη μπορούν πραγματικά να τις αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι επιτυχημένο και είμαι επίσης βέβαιος ότι θα είναι ένα συνέδριο στο οποίο θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη χαρά ο Δήμος Κλικής φιλοξενεί στην πόλη μας το πρώτο παιδαγωγικό συνέδριο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κλικής. Είναι ξεχωριστή τιμή να έχουμε κοντά μας τους ανθρώπους της εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, τους τηλεοβάτες της μάθησης που είναι η αιτία και η αφορμή να αγαπήσουν τα παιδιά μας το σχολείο και να τα καθοδηγήσουν με ασφάλεια το ταξίδι της γνώσης και της απόκτησης νέων όσο και χρήσιμων δεξιοτήτων. Παραδίδουμε τα παιδιά μας στην αγκαλιά των εκπαιδευτικών, των δασκάλων όπως πολύ συχνά προσχωρούμε και εσείς γίνεστε αντάξη της εμπιστοσύνης μας γιατί στέκεστε στο πλευρό τους σαν δεύτερη οικογένεια. Χαίρομαι γιατί η μεγάλη αυτή εκπαιδευτική συνάντηση πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο Κλικής και μάλιστα με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θεματικές που καλύπτουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και δεν μπορώ να κρύψω την ευαρέσκειά μου, γιατί παίρνουν οι βάσεις ώστε ο τόπος μας να αποτελέσει τη γιορτή της επιστήμης, όπως πολύ όμορφα επισήμανε ο πρωτοστάτης αυτής της προσπάθειας, ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σωτήρης Μαρκάδας. Να γίνει το Κλικής το οικολαπτήριο νέων ιδεών, το φυτώριο ανάπτυξης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών συνεργειών, με επίκεντρο πάντα το παιδί και να φιλοξενεί κάθε χρόνο το Κλικής αυτή τη διοργάνωση. Δράτουμε της ευκαιρίας, καλωσορίζοντας την κάρδια τους καλεσμένους μας, να αναφερθώ σε έναν λαμπρό παιδαγωγικό θεσμό που κοσμεί την πολιτιστική ζωή του Κλικής εδώ και 20 χρόνια στο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας και να σας προσκαλέσω όλες και όλους στις εκδηλώσεις του στις αρχές του φθινοπόρου. Η παιδαγωγική διάσταση της τέχνης του κουκλοθεάτρου είναι αξιομνημόνευτη στο εκπαιδευτικό έργο και από ό,τι πρόσεξα στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνεται και μια σχετική εισήγηση. Ο Δήμος Κλικής είναι αρρωγός της εκπαίδευσης, όχι από τετριμένο καθήκον, αλλά από πεποίθηση. Πιστεύει ότι οι μικροί πολίτες του Δήμου μας οφείλουν να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να καλλιεργηθεί και να ανθίσει το ταλέντο τους, για να προσλάβουν χρήσιμες γνώσεις, για να μάθουν να αγαπούν την πατρίδα, να διαπλαστούν με την αξία της ευθύνης. Τα παιδιά είναι ο ήλιος μας και από όποιο σημείο κι αν τον κοιτάζουμε, μας στέλνει τις φωτεινές αχτίδες του για το παρόν και το αύριο του τόπου μας.
Καθώς οι εργασίες του Παιδαγωγικού Συνεδρίου θα αναδείξουν το επιστημονικό έργο και τον κόπο δεκάδων εκπαιδευτικών, επιτρέψτε μου δύο λόγια για αυτούς. Στη σύγχρονη κοινωνία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται και δεν εξαντλείται στην κλασική τυπολογία του μεταλαμπαδευτή της γνώσης. Τα παραδοσιακά πρότυπα έχουν υποχωρήσει και τη θέση τους έχουν διαδεχτεί οι επιδράσεις του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος της εκπαίδευσης και οι ψηφιακές τεχνολογίες ως νέες θεωρίες και πρακτικές, στις οποίες προϊόντος του χρόνου προσπαθεί να προσαρμοστεί το δημόσιο σχολείο. Η διαπολιτισμικότητα, η συμπερίληψη, η αλματώδης ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας είναι χαρακτηριστικές όψεις των μεταβολών που μπαίνουν δυναμικά στο σχολικό χώρο και απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να γίνει με τη σειρά του ο φορέας της αλλαγής. Ο εκπαιδευτικός καλείται να συμβαδίσει με τις εξελίξεις και να μεταδώσει νέες γνώσεις στα παιδιά από τη μια μεριά και από την άλλη να ανοίξει το δρόμο ώστε τα παιδιά να γίνουν πολίτες του κόσμου και να έχουν ψηλά στο αξιακό τους φορτίο την αγάπη για την πατρίδα, την εθνική ταυτότητα, τη μητρική τους γλώσσα. Χρέος του εκπαιδευτικού, όπως το ανέφερε προηγουμένως και ο αξιότιμος κύριος Υπουργός, κατά τον σπουδαίο Καζαντζάκη, είναι να γίνει ο ίδιος γέφυρα για να περάσουν οι μαθητές του και να χτίσουν τις δικές τους γέφυρες στη ζωή τους. Εύχομαι, ως ένας από τους διοργανωτές μαζί με τις Ιερές Μητροπόλεις Πολιανής και Κηφισίου, Ουγουμενήσεις, μαζί με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, την Περιφερειακή Ενότητα, το Δήμο Παιωνίας, τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκής και Παιωνίας, το πρώτο Παιδαγωγικό Συνέδριο να επιτύχει πλήρως τους σκοπούς του και να αποτελέσει την παραγωγική αφετηρία για τομές που θα εξυγχρονίσουν το εκπαιδευτικό έργο, που θα ωφελήσουν το σύστημα της παιδείας εσάς, τα παιδιά μας, τη σχολική κοινότητα και ευρύτερα την κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και καλή επιτυχία στο πρώτο Παιδαγωγικό Συνέδριο. Καλούμε τον εκπρόσωπο του Δήμου Παιωνίας, τον κύριο Βαντζή Βάιο, ένα χαιρετισμό. Καλημέρα σας, Άγιε Πατέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειακέ. Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Παιωνίας, μεταφέρω τους χαιρετισμούς του και την ευχή του για την επιτυχία του συνεδρίου. Ο κύριος Δήμαρχος είχε ανελμένες υποχρεώσεις, δεν κατάφερε να έρθει. Εγώ, ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παιωνίας και ως διευθυντής του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, χαιρετίζω και συγχαίρω τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για το όραμά του να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σε συνεργασία με τους Δήμους Κυλκής και Παιωνίας, με την Αντιπεριφέρεια, με τους δύο Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυλκής και Παιωνίας, το πρώτο Παιδαγωγικό Συνέδριο Κυλκής. Δημιουργικότητα και φαντασία στη σχολική τάξη. Μια γιορτή επιστήμης, όπου 125 εκπαιδευτικοί αυτό το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσουν δράσεις και προτάσεις με παιδαγωγικό αποτύπωμα. Εύχομαι να ριζώσει στο τόπο μας το όραμα του κ. Μαρκάρα και της Οργανικής Επιτροπής, ώστε κάθε χρόνο να πραγματοποιούνται ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών της πατρίδας μας. Ευχόμαστε του χρόνου και στην Παιωνία. Καλή επιτυχία στους συνέδρους. Καλούμε για τον χαιρετισμό τον κύριο Αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Μπαχαράκη. Ειλικρινά είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι διεξάγεται αυτό το συνέδριο, ξεκινάει αυτό το συνέδριο σήμερα στο Κυλκής. Πρώτα-πρώτα, τόσο η φαντασία όσο και η δημιουργικότητα θεωρώ ότι είναι απαραίτητες για τα παιδιά για να μπορέσουν να σταθούν στο σύγχρονο κόσμο. Για τη φαντασία, ο Αϊνστάιν τη θεωρούσε πιο σημαντική από τη γνώση και έλεγε ότι η λογική θα σε πάει από το Α μέχρι το Ω. Η φαντασία σε πάει παντού. Η δημιουργικότητα σπάει τα στερεότυπα της εμπειρίας. Τα στερεότυπα τα κατασκευάσματα της εμπειρίας. Το δημιουργικό μυαλό ψάχνει, ρωτάει, μαθαίνει, καινοτομεί, τολμά. Για μένα είναι αυτό το οποίο δεν θεωρεί εχθρό του καλού το κακό, αλλά το καλύτερο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τόσο η δημιουργικότητα όσο και η φαντασία να είναι μέσα στη σχολική τάξη, αλλά θα έλεγα και έξω από αυτή, στο Σύλλογο Διδασκόντων,
στο γραφείο του Διευθυντή, φαντασία στην εξουσία, είπε ο Υπουργός προηγουμένως, τα χρειαζόμαστε και τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Με αυτό το κομμάτι, κοιτάζοντας το συνέδριο, διακρίνω και δημιουργικότητα και φαντασία σε όσους το φαντάστηκαν, το εμπνεύστηκαν και το υλοποιούν. Εύχομαι καλή επιτυχία. Η φετινή επιτυχία να είναι όχι απλώς το κίνητρο, αυτό που θα υποχρεώσει τη διεξαγωγή του για δεύτερη και τρίτη φορά, να φτάσουμε τόσους πολλούς συνέδρους ώστε να χρειαστεί και ηγουμένισσα, για παράδειγμα, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος πριν, και να παράγεται πλούτος επιστημονικός. Θερμά συγχαρητήρια στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Κυρκής, στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Κυρκής, στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Παιωνίας, στο Δήμο, στην Αντιπεριφέρεια, σε όλους όσοι συμβάλλουν σήμερα σε αυτή τη διοργάνωση, ώστε σήμερα και αύριο να δημιουργήσει αίθουσα από φαντασία και δημιουργικότητα. Συγχαρητήρια και σε αυτούς όλους τους συνέδρους που θα παρουσιάσουν έργα. Ήδη είδα τις περιλήψεις και εντυπωσιάστηκα. Περιμένουμε να τα δούμε και στα πρακτικά γραμμένα μετά για να τα μελετήσουμε. Καλή επιτυχία.